Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενότηση της αρχαίας Μακεδονίας. Λεωνάτος, μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Φίλιππος ο Βίτα. Ή αυτός που έκανε το όνειρο των Ελλήνων πραγματικότητα και ετοιμάζεται να εκστρατεύσει προς Ανατολάς, τιμωρώντας τους βαρβάρους ιερόσιλους που πέρασαν για πυρός και σιδήρου την Ελλάδα μας το σχέδιο πήρε μία μικρή αναβολή, λόγω της ύποπτης δολοφονίας του. Ηλία Σωτηρίου, αυτή που πρόδωσαν τους Έλληνες, κεφάλαιο Φιλίππου, εκδόσεις Λιακόπουλου, Θεσσαλονίκη 2003. Συνεχιστής του σχεδίου, καθώς και εκτελεστής, υπήρξε ο γιος του, Αλέξανδρος ο Τρίτος. Οι αρχιερείς των Ελλήνων έδωσαν μυστικές οδηγίες στον ασύγκριτο για τη τιμωρία όλων αυτών που διήλθαν με φωτιά και σίδερο από την Ιερά Ελλάδα. Άλλωστε, οι πιο πολλοί κατενόησαν την κίνηση των χεριών του Αλεξάνδρου όταν σηκώθηκε πάνω από το άψυχο σώμα του Ιερού Βασιλέως των Ελλήνων, πατέρα του, Φιλίππου του Β. Γεγονός είναι ότι μετά το θάνατο συνέβησαν δραματικά γεγονότα γύρω από το θέμα της διαδοχής του. Ένα. Είναι ο λεγόμενος Λαμιακός πόλεμος το 322 π.Χ. Στον πόλεμο αυτόν των Αδελφοκτώνων έπεσαν μεγάλες μορφές των Μακεδόνων, των Αθηναίων και γενικά των Ελλήνων. Το χειρότερο και ύποπτο συνάμα είναι ο θάνατος στρατηγού Λεωνάτου, εμπιστού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου μετά το θάνατο του Ασύγκριτου ο στρατός εναπέθεσε τις ελπίδες στον Λεωνάτο ο Λεωνάτος ή το άνδρας και Έλλην μεγάλης αξίας. Άριστος επιτελικός και πολύ αγαπημένος των στρατιωτών ήταν ο διοικητής του υπηκού, βορείος όμως της Λαμίας. Ο Άριστος Λεωνάτος, γιος του Αντέου και συνεπίτροπος του Αντιπάτρου στην Μακεδονία μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μαχόμενος μόνος του σε κάποια φάση του αγώνα, πέφτει νεκρός. Διόδωρος Σικελιώτης, βιβλιοθήκη Ιωταΐτα 13-15 Και εδώ αρχίζουν οι ερωτήσεις. Α. Ο αντίπατρος, γιατί δεν προσέτρεξε κοντά στο Λεωνάτο? Γιατί επίσης παρακολουθούσε από την παιδιάδα τη μάχη? Β. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Λεωνάτος έγινε διοικητής της μικράς φρυγίας. Ο δυόδηρος ο Σικελιώτης μας λέει πως το μέρος αυτό έβριθε από γεφυρέους έμπορους και φινικίζοντες. Για ποιον λοιπόν το λόγο ειστάλει ο Λεωνάτος με την αδελφή του μεγάλου Αλεξάνδρου, την Κλεοπάτρα. Τρίτο Οι Αθηναίοι, στη πέμπτη μάχη έξω από τη Λαμία, είχαν ως αρχηγό τους τον Αντίφυλλο γνωστό αντί Μακεδόνα, φιλικίζοντα και μυδίζοντα. Τι σύνθεση φιλών είχε ο στρατός του, αφού όπως μας λέγει ο Διόδωρος, το αχρίον εις παράταξη νόχλων. Διόδωρος όχλων. Διόδωρος Σικελιώτης, Ιωταϊτα Ήτα 13-15. Για σκεφτείτε λίγο. Και όσο για το περίεργο θάνατο του Ασυγκρίτου, ας δούμε τον Αριανό και τι συγκλονιστικές λεπτομέρειες που αναφέρει. Αριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασης, 27. Η οικογένεια του ασυγκρίτου μετά το θάνατό του. Περνά κυριολεκτικά διαπυρός και σιδήρου. Από τον εξάδελφο και βασιλέα Κάσανδρο. Ο Κάσανδρος φυλακίζει την Ολυμπιάδα και την Δολοφονία. Το ίδιο κάνει και στην νόμιμη σύζυγος του Αλεξάνδρου, Ροξάνη. Καθώς και στον νόμιμο διάδοχο του βασιλείου, Αλέξαρο το Δέλτα, του Αλεξάνδρου. Ούτε το πονηρό μας. Όχι πλέον το πονηρό μας. Το αφυπνιστέν μυαλό μας, σκεπτικό, ρωτά. Ποιοι εκρύβονται πίσω από το κάσανδρο. Γιατί τέτοιο μίσος ενάντια στην οικογένεια του ασύγκριτου. Ευτυχώς υπάρχει ο Αριανός και η Αλεξάνδρου Ανάβασης. Και κάτι τελευταίο για αυτούς που μπορεί. Αθώα και αξιοπρεπέστατα να ερωτηθούν. Οι Βαβυλόνοι, τι λαός είτο, Αυτοί δεν υποστήριξαν τον Αλέξανδρο. Η απάντησή μου είναι η εξής. Οι Βαβυλόνοι ανήκουν στο σημητικό κλάδο των απογόνων του Νόε. Γάμα Κωνσταντίνου, λεξικό των Αγίων Γραφών, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, το 1999, η εξαγωγή συμπερασμάτων εύκολη, διότι οι Βαβυλόνοι έδιδαν και χρησμούς, οδηγίες σε ορισμένους. Διαβάστε τον Αριανό για αυτό το θέμα, καθώς και τον ψευδοκαλισθένη. Οι μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου Ο Αριανός την ανάβαση Αλεξάνδρου Α12,4 μας αναφέρει ότι οι άνδρες από τους Έλληνες ή τους βαρβάρους δεν παρουσίαζε ποτέ τόσο μεγάλο έργο σε πλήθος ή μέγεθος. Και είναι βάσιμο αυτό, διότι όταν ξεκίνησε ο Μεγαλέξανδρος από το δίο της Μακεδονίας για τη Μεγάλη Εκστρατεία, εκτός του στρατού που αριθμούσε 55.000 πεζούς και 8.000 υπηείς, υπήρχαν και 6.000 επιστήμονες και τεχνίτες όλων των ειδικαιοτήτων από γιατρού μέχρι υποδηματοποιού και οικονομολόγους μέχρι τα αρχιευτέ, νομισματοποιού κλπ. Εκτό αυτών στο στρατό, ακολουθούσαν και 20.000 γυναίκε, των οποίων 7.000 είχαν μαζί του μικρά παιδιά ή ήσαν έγκυοι. Για την ανανέωση του στρατεύματο κατά την εκστρατεία, τα παιδιά αυτά αριθμούσαν 10.000. Ο Μέγα Αλέξανδρος έδινε εργασία και πολλά δώρα στις γυναίκες των στρατιωτών. Διόδωρος η Κελιώτης, ιστορία βιβλιοθήκη. Το σχέδιο του Αλεξάνδρου αποσκοπούσε στην ραγδαία διάβαση του Ελίσπον και ακολούθως την προέλαση στη Μικρά Ανασία και την κατάληψή της. Για να γίνει αυτό έπρεπε να κατασυντρεβεί ο Περσικός στρατός. Οι δύο βρεθήκαν αντιμέτωποι στις μάχες που θα παρατεθούν, με αποτέλεσμα το ελληνικό φως να φτάσει στα πέρατα της οικουμένης. Ήταν όμως η τιμωρία των Περσών για τις καταστροφές που επέφεραν στην Ελλάδα κατά τα έτη 490-479 π.Χ. Α. Η μάχη του Γρανικού Δέσιος Μάιος 334 π.Χ. Η πρώτη συνάντηση των δύο στρατών έγινε στο Γρανικό ποταμό, όπου ήτο συντεταγμένος ο Περσικός στρατός και ανέμενε τον Ελληνικό. Ο Παρμενίων είχε αντιρρήσεις για την παράταξη του στρατεύματος, λόγω του ισχυρού ρεύματος του ποταμού. Ο Αλέξανδρος τότε του απαντά με σεβασμό, όπως άρμοζε σε ένα τέτοιο μεγάλο νικηφόρο στρατό. Αγαπημένε Παρμενίωνα, περάσαμε τον Ελίσποντο και θα φοβηθούμε το Ριάκι. Ο Αλέξανδρος τίθεται επικεφαλή της δεξιάς πτέρυγος και είπε τον ήχο των σαλπίγων και τον άλλα Οι Έλληνες επιτίθενται κατά τον Βαρβάρ». Η φάλαγα του Αλεξάνδρου συνάτισε δυσκολίε και είχε αρκετές απόλυνες. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος κινδύνευσε να σκοτωθεί από τον Πέρσι Σπιθριδάτη, αλλά ο Κλήτος έσωσε τον Αλέξανδρο από τον θάνατο. Το περσικό υπηκό διαλύθηκε τελείως και τράπηκε από εταίρου σε φυγή. Οι απόλυες των Βαρεβάρων ανήλθαν σε χίλιους υπηείς και 18.000 πεζούς σε σύνολο 100.000 ανδρών. Ανάμεσα στους νεκρούς βαρβάρους ήταν σπιθριδάτης που αναφέραμε, ηγεμόνα στο Περσών, σατράπης, ο Νιφάτης και ο Πετήλης, στρατηγοί και ηγεμόνες επίσης, ο διοικητής, μητροβουζάκης της Καπαδοκίας, ο γαμπρός του Δαρίου Μηθριδάτης, ο γιος του Δαρίου, του Αρταξέρξη, Αυρουπάλης και άλλοι. Από τον ελληνικό στρατό, 85 υπηείς και 52 πεζοί, τους οποίους έθαψε μαζί με τα όπλα τους. Επέδειξε δε και μεγάλη φροντίδα στους συγγενείς των πεσόντων Ελλήνων. Στην ίδια μάχη έπεσε μαχόμενη και η αρχηγός των εταίρων η Μυρσίνη τη οποία ο Αλέξανδρος έστησε ξεχωριστό τύμβο και απέδωσε σε αυτή, όπως και σε άλλες εταίρες που έπεσαν ξεχωριστές τιμές. Από τα πλούσια λάφυρα που μάζεψαν οι Έλληνες, ο Αλέξανδρος έστειλε στην Αθήνα τρακόσες περσικές πανοπλίες. Η νίκη αυτή στο Γρανικό ποταμό εδραίωσε το ηθικό των Ελλήνων και το όνειρο της απελευθερώσεως των αιωνικών και αιωλικών πόλεων άρχισε να πραγματοποιείται. Ο φρούραρχος ο Σάρδεο παρέδωσε την πόλη και το δημόσιο ταμείο. Η Εφέσος έπεσε δίχως μάχη. Κατελήφθησαν επίσης οι Μίλητος και η Αλικαρνασσός, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τις μετέπειτα επιχειρήσεις του μεγάλου Αλεξάνδρου. Β. Γόρδιος Δεσμός Αρτεμίσιος Απρίλιος 333 π.Χ. Μετά την κατάληψη, απελευθέρωση των πόλεων που αναφέρθηκαν, ο Μέγα Αλέξανδρος κατέκτησε τις περιοχές της Λυκίας, Πασινδίας και Παμφιλίας. Αρχές του Αρτεμισίου, Απριλίου του 333 π.Χ έφτασε στην πόλη Γόρδιον κοντά στο Σαγάριο ποταμό. Εκεί αναπαύτηκε ο στρατός και ο Αλέξανδρος έκοψε το περίφημο Γόρδιο δεσμό σύμφωνα με τον οποίο όποιος τον Έλληνε θα κυριαρχούσε στην Ασία. Εδώ ήρθαν και οι πρώτες στρατιωτικές ενισχύσεις από την Ελλάδα. Ο Αλέξανδρος, βεβαίως, τον έκοψε με το ξύφο του. Ο δεσμός αυτός ήταν δεμένος σε ζυγό άρματος και η σύστασή του αποτελείται από φλοιό κρανίας του οποίου ούτε αρχή ούτε τέλος φαινόταν. Μετά τον Γόρδιο, ο Αλέξανδρος κατάλαβε τι Ταρσό. Φθάνοντας στο Μαλό, πληροφορήθηκε ότι ο Δαρίος με όλο τον στρατό είχε στρατοπεδεύσει στους όχους. Μία περιοχή που ήταν δυνατή η χρησιμοποίηση όλης της στρατιάς και του υπηκού. Ο Αλέξανδρος προελάβδοντας στρατοπέδευσε στην πόλη Μυρίανδρος. Γάμα, η μάχη της Ισού. Απέλεος, Νοέμβριος, 333 π.Χ. Αλλάζοντα γνώμη ο Δαρίος, πήγε στην πόλη της Ισό, όπου ο ανθέληνας αυτός βασάνιζε και σκότωνε τους τραυματίε στρατιώτες του Αλεξάνδρου. Ο πανβάρβαρος δολοφόνος, ο Αλέξανδρος, μέσω της κατασκοπίας του, άλλαξε το δρομολογιό του και κατευθύνθηκε γρήγορα προς την Ισσό. Έδωσε διαταγή να διπνήσουν πολύ καλά οι στρατιώτες και το βράδυ. Έστειλε τους καταδρομής της εποχής και έκλεισαν τα στενά της Διόδου την Ισό. Ξημερώνει η ημέρα και οι Έλληνες του Αλεξάνδρου έχουν απέναντί τους 600.000 βαρβάρους έτοιμους για μάχη και αποφασισμένους να συντρίψουν τους Έλληνες. Ο Δαρίος βλέπει τον Αλέξανδρο να οδηγεί με τάξη και ηρεμία το στρατό του και παραμένει στις όχθες του πινάρου ποταμού επικρατεί απόλυτη ησυχία. Ο Αλέξανδρος συγγείται του υπηκού και διέρχεται με το αλογό του μπροστά των Ελλήνων, παροτρύνοντάς τους να δείξουν γενναιότητα. Οι σάρισες χτυπούν το έδαφος, τα ξύφι χτυπούν τις ασπίδες και οι Πέρσες τα χάνουν. Τι κάνουν οι Έλληνες, μήπως τους έφυγε ο νους, Μόλις σταμάτησαν τα πολεμικά χτυπήματα, φάνηκε ανέφυγε ο νους των Ελλήνων. Τα ιερά τέκνα της Ελλάδος εφορμούν κατά των βαρβάρων. Η μάχη είναι άγρια και μπροστά στην ορμητικότητα των Ελλήνων. Οι βάρβαροι άρχισαν να υποχωρούν ως συνήθως. Σε αυτό το χρονικό σημείο γίνεται μία τρομερή υπομαχία μεταξύ του Θεσσαλονικού και Περσικού Υπηκού. Οι Πέρσες εδώ φάνηκαν γενναιότατοι και αποφασισμένοι, αλλά δεν είχαν το τρομερό όπλο που έχουν οι Έλληνες την ψυχή. Ο Δαρίος σε κάποια στιγμή έρχεται πολύ κοντά με τον Αλέξανδρο, αλλά γυρίζει προς τα πίσω σε άτακτη φυγή. Ο Δαρίος ρίχνει από το άρμα του την ασπίδα το πλούσιο χιτώνα του και το τόξο του. Κυριεύεται το στρατοπεδό του και ανάμεσα στους αχμαλώτους είναι η μητέρα του, η σύζυγός του, το μικρό αγοράκι, οι δύο κόρες του και πολλές περσίδες ευγενείς. Τέτοιος ηγέτης ήτανε, βάρβαρος. Οι Πέρσες έχασαν 150.000 πεζούς, 15.000 υπηείς οι Έλληνες έχασαν 450 πεζούς και 120 υπηείς. Οι Έλληνες πεσόντες θάπτονται με τα νομισμένας και κανονισμένας τιμάς. Όσοι διέπρεψαν στη μάχη τιμήθηκαν αξιοπρεπώς από τον αρχηγό τους, τον Μέγα Αλέξανδρο. Να σημειωθεί ότι στη μάχη της Ιησού Έπεσε ηρωικό μαχόμενο ο αξιωματικό τη Μακεδονική Φάλαγο, το Λεμέος, ο γιο του Σελεύκου. Αργά το βράδυ, ο Αλέξανδρος επιστρέφοντα στη σκηνή του, άκουσε κλάματα γυναικών. Ρώτησε τον Εφεστίωνα, Τι κλάματα είναι αυτά, και ο λαμπρό στρατηγό και επιστήθιο φίλο του απάντησε ότι είναι η οικογένεια του Δαρίου και φοβούνται μη τους σκοτώσεις. Ο Αλέξανδρος εισήλθε στη σκηνή τους και αφού διαβεβαίωσε την οικογένεια του Δαρίου ότι δεν σκοτώθηκε ο βασιλιάς του, ασπάστηκε με σεβασμό τη μητέρα του αντιπάλου του κάτω από τα βουλκωμένα μάτια όλων των παρεσταμένων στρατηγών και των εχμαλώτων της περσικής βασιλικής οικογένειας. Από εκείνη την ημέρα ο Αλέξανδρος αποκαλούσε με σεβασμό και πολύ αγάπη μητέρα, τη βασιλομήτωρα της Περσίας. Δέλτα, η κατάληψη της Συρίας και Εφηλίκης. Υπερβερετέο Σεπτέμβριο 332 π.Χ. Έπειτα από τη μάχη της Ιησού, όλοι οι Έλληνες υποδέχονταν τον Αλέξανδρο ως λυτρωτήν και ελευθερωτήν αποστέλει το Παρμενίωνα στη Δαμασκό και ο ίδιος προχωρεί προς Φιλική και Συρία. Στη Συρία στρατοπεδεύει στη Μάραθο, Αμπρίτ, η οποία βρίσκεται δίπλα στα ελληνόφωνα χωριά, Χαμιτιέ και Αντάραδο, Απικία των Χαλκιδέων. Εκεί λαμβάνει επιστολή ανακοχής από τον Δαρίο και του απαντά ο Αλέξανδρος πως έχει ο Δαρίος τη βασιλική του εξουσία και θα απελευθερώσει την οικογένειά του. Αν γίνει ιδιώτης στην επιστολή αυτή, εξηγούσε τους λόγους της εκστρατείας του και ότι ο αυτός, ο Δαρίος ευθυνόταν για τη δολοφονία του πατέρα του Φιλίππου του Β. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή του Αλέξανδρου όπου γράφει η πρόγονη ημών της Μακεδονίας και λυπή Ελλάδος, η οποία αρχή καταδεικνύει την ελληνικότητα των Μακεδόνων. Αυτά για ορισμένους που επιμένουν ανθελληνικά, είτε έσω, είτε έξω του ελληνικού κορμού. Ο Αλέξανδρος ακολούθως καταλαμβάνει τη φοινική και απελευθερώνει τις ελληνικές πόλεις. Βίβλο, Τύρο, Σιδώνα και άλλες. Όλες οι πόλεις κατελήφθησαν χωρίς αντίσταση, εκτός της Τύρου, όπου οι φίλικες πρωτοπόροι σε ανθελινισμό αντιστάθηκαν λόγω των υψηλών τείχων και όχι της γενναιότητάς τους. Επτά μήνες διήρκησε η πολιορκία της πόλεως και τελικώς η Τύρος υπέκυψε μπρος στον Αλέξανδρο και στους Έλληνες. Όταν εισήλθε ο Αλέξανδρος, ήταν τραυματισμένο σε 7 σημεία του σωματός του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο στρατηγός του Πευκάστας, ένας εκ των ερχηγών της σωματοφυλακής του, τον έσωσε από βέβαιο θάνατο σε κάποια φάση της πολιορκίας. Ο Αλέξανδρος φέρθηκε όπως έπρεπε στους ημιτοφήνικες αθέληνες ή είχαν γκρεμίσει από τα τείχη της τύρου του Έλληνες κάτω στα βράχια της παραλίας. Πράγματι, πράγματι, γενναία και άξια της φυλής του πράξη. Μετά από δύο μήνες, ο Αλέξανδρος κατέλαβε την ελληνική πόλη της Γάζας και έγινε κύριος της φιλικής Παλαιστίνης και Συρίας. Ήταν ο μήνας Διός, Οκτώβριος και θα αναφερθεί δύο φάσεις της πολιορκίας της Γάζας. Α. Κάποιος εμιτοφίλικας υποκρίθηκε το λιποτάκτη και σε κάποια στιγμή που ο Αλέξανδρος γύρισε την πλάτη, αυτός σήκωσε το χέρι του με το μαχαίρι του για να δολοφονήσει τον ασύγκριτο. Το χέρι του Λεωνάτου έκοψε το χέρι του σημιτοφύνεκα. Β. Στη διάρκεια της Πολιορκίας ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε βαριά όταν το Δωρίτ που καρφώθηκε στον ώμο του είχε διαπεράσει την ασπίδα και τον θωρακά του αφού εξακοντίστηκε από καταπέλτη. Ε. η μάρχη των Γαβγαμίλων δυο 9 Οκτωβρίου 331 π.Χ. Μετά την κυριαρχία των Ελλήνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου η Φιλική, Παλαιστίνη, Συρία. Ο Αλέξανδρος κατευθύνθηκε προς την Αίγυπτο, όπου και παρέμεινε επί πέντε μήνες. Άρχισε το κτίσιμο της Αλεξάνδρειας, καθώς και άλλων πόλεων, σε όλη την Αίγυπτο. Στην Μέμφυδα, ο Ασύγκριτος έδωσε οδηγίες για τη διοίκηση της χώρας και επέστρεψε ανατολικός, αφού πέρασε από τον Εφράτη και τον Τίγρη ποταμό. Διότι πληροφορήθηκε πως ο Δαρίος ετοιμάζεται για νέα αναμέτρηση. Όταν πέρασαν οι Έλληνες του Αλεξάνδρου το Τίγρη ποταμό, πληροφορήθηκε ο Αλέξανδρος ότι ο Δαρίος με απειρά ρυθμοστράτευμα είχε στρατεπαιδεύσει στην πόλη των Αρβίλων, η οποία ήταν στην παιδιάδα των γαυγαμήλων. Ένα εκατομμύριο πεζοί, σαράντα χιλιάδες υπείς, διακόσα δρεπανοφόρα άρματα, ήσαν έτοιμοι να αντιπροσωπεύσουν το φως και το άλλας του κόσμου. Ο Αλέξανδρος, με στρατηγούς του, κάνουν τα σχέδια της μάχης με προσοχή και νυφαλιότητα. Παραμονή της μάχης, ο Αλέξανδρος πληροφορείται από τους ότι η παιδιάδα είναι γεμάτη τρίβολους, εμπόδια δηλαδή, κατά του υπηκού. Ο Αλέξανδρος αποστέλει τους ακαταπώνητους καταδρομής, και τη νύχτα, οι υπερστρατιώτες αυτοί καθάρισαν την παιδιάδα από τους τριβόλους. Το πρωί όλα ήσαν έτοιμα για τη μεγάλη μάχη. Είναι η πρώτη του Μακεδονικού μηνό 2 του 331 π.Χ. 1η Οκτωβρίου με τα σημερινά δεδομένα. Ο στρατό παρατάσσεται, αλλά λείπει ο Αλέξανδρο, ο Παρμεγίων. Τρέχει και ανοίγει τη σκηνή του Βασιλέω. Καλά, Αλέξανδρε, πώ μπορεί και κοιμάσαι ακόμα τέτοια μεγάλη ημέρα. <laughs> και ο η Έλληνα του απαντά. Γιατί όχι Παρμαγίωνα. Μήπως μετά τη μάχη δεν θα είμαστε οι γλυκτές. Ο Αλέξανδρος επιθεωρεί το ελληνικό στρατό και μιλά προτρεπτικά στους στρατιώτες του. Ο στρατηγικός νους του Αλέξανδρου φριαμβεύει. Ούτε δρεπανοφόρα άρματα, ούτε απειράριθμα στρατεύματα, ούτε διάφοροι απίθανοι σύμμαχοι του Δαρίου φόβησαν τους Έλληνες. Η καταπληκτική και επιθαρχημένη ελιγμή του ελληνικού στρατού έφεραν και τον νικηφόρο αποτέλεσμα. Ο Αλέξανδρος δημιούρισε ρήγμα με το υπηκό μας στο μέσο της Περσικής Παρατάξεως και η στρατηγή του υπηκού μας, Μεγίδας και Αρέτας και Κλέανδρος, τρέπουν σε άτακτη φυγή της Πέρσες. Ο Αριανός μας αναφέρει 300.000 χιλιάδες Πέρσες νεκρούς και ο Διόδωρος και ο με πολλούς όμως τραυματίες. Ο Διόδωρος δε μας αναφέρει ότι σε κάποια φάση της μάχης ο Αλέξανδρος βρέθηκε απέναντι από το Δαρείο και εξακόντισε το δωρή του. Το δωρή όμως βρήκε κατάστηθα τον ηλίωχο του Δαρείου ο οποίος Δαρίος τράπηκε σε φυγή. Μετά τη μάχη της πεδιάδας των Γαυγαμήλων, έπαψε να υφίσταται ο Περσικός στρατός. Ο Αλέξανδρος εισήλθε στα Άρβιλα την επόμενη μέρα, όπου με τα όπλα και τα άρματα και τον θησαυρό του Δαρίου. Η Βαβυλώνα παραδόθηκε χωρίς μάχη. Κατέλαβε την πρωτεύουσα Περσέπολη, όπου και επισκέφθηκε το τάφο του Κύρου, ο τάφος είχε την εξής περιγραφή που ανέφερες. «Εγώ, ο άνθρωπε, είμαι ο Κύρος, ο γιος του Καβίση, ιδρυτής του Περσικού κράτους και βασιλεύς της Ασίας. Μη λοιπόν με φθονήσεις για το μήνυμά μου». Ο Αλέξανδρος, αφού βρήκε κατεστραμμένο το τάφο και συλλημένο, έδωσε διαταγή να ανακατασκευαστεί και έγραψε. Τούτο το μνήμα βρήκε ο Αλέξανδρος κατεστραμμένο και συλλημένο. Διέταξε αμέσως τον Αριστόβουλο να το επισκευάσει και να το τακτοποιήσει εκ νέου. Την άνοιξη του 330 π.Χ. ο Αλέξανδρος κατέλαβε τα εκβάτανα, πρωτεύουσα της Μηδίας. Λίγο έξω από την πόλη βρήκε το δολοφονημένο από τον Σατράπη Βίσο της Βακτριανής Βασιλείας Δαρίου. Αμέσως διέταξε να σταλεί ο νεκρός Δαρίος στη Περεσέ να τα των βασιλέων με τιμές και μεγαλοπρέπεια. Αυτοί είμαστε εμείς οι το κόσμο της γης και αυτό αντιπαραβάλλεται την πράξη των βαρβάρων υπαθρόπων, οι οποίοι πριν εισέλθει ο Αλέξανδρος στη Ψόπολη Είχαν ακροτηριάσει φρικτά οκτακόσους Έλληνες σε κμαλό τους. Τους είχαν κόψει τα χέρια, ή πόδια, ούτως ώστε να μην μπορούν να τραπετεύσουν. Αλλά ήσαν με κομμένες μύτες, κομμένα αυτιά και έτεροι με εξοργισμένους οφθαλμούς. Τους έβγαλαν τα μάτια δηλαδή. Τέτοιοι υπαθροποιήσαν. Ο Αλέξανδρος έκλαψε πολύ όταν τους είδε και διέταξε να τους παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια. Έτσι είναι οι αληθινοί ηγέτες. Ελείψει βασιλέο στην Περσία, πλέον ως νόμιμο. Οι σατράπες αναγνώρισαν τον Αλέξανδρο, ως νόμιμον βασιλέα αυτών. Ο κύκλος έκλεισε. Πέρσες, οι οποίοι πέρασαν διαπυρός και σιδήρου την Ελλάδα κατά τον περασμένο αιώνα, αφού με τους αιώνιους συμμάχους τους, τους φίλικες, υπεκίνησαν τον Πελοποννησιακό πόλεμο και επέφεραν τόσες συμφορές στην πατρίδα μας. Τιμωρήθηκαν μέσα στο έδαφος τους, στο βασίλειό τους. Ο Ισοκράτης και ο Φίλιππος ο Βήτα δικαιώθηκαν και κοντά σε αυτούς δικαιώθηκαν όλοι που έλεγαν ότι η ενότητα σώζει τους Έλληνες. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή.